Να πάμε λίγο σε αυτό το θέμα πραγματικά, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Σαββόπουλε, ότι αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει και την πόρτα της Καστοριάς. Επαναλαμβάνω, με βάση τα όσα ακούμε. Το θέμα είναι πότε θα συμβεί αυτό, με τι κόσμο εδώ, αλλά έχει αξία να δούμε εάν η Καστοριά αντιδρά, δεν αντιδρά, ποιες είναι οι θέσεις των τοπικών παραγόντων. Ήδη κυκλοφόρησαν λοιπόν οι φήμες και θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ. Έλεγα και νωρίτερα, άλλο οι φήμες, άλλο η πληροφορία, άλλο η πραγματικότητα. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή και στο δικό σας επίπεδο ακόμα? Κοιτάξτε, είμαστε σε αυτό που έχουμε πει και δύο φορές που έχουμε ξαναβγεί έτσι δημόσια και τοποθετηθήκαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει γίνει μια αντίστοιχη συζήτηση και ο Περιφερειάρχης έχει τοποθετηθεί. Κύριε Παρά, εμείς δυστυχώς δεν είμαστε στο κομμάτι ούτε του διαλόγου ούτε του αποφασιστικού κομματιού και το λέω έτσι ως παράπονο και σαν περιφέρεια που, και σαν Περιφερειακό Συμβούλιο ως το ανώτερο έτσι αυτοδιοικητικό σχήμα στην περιφέρεια. Είναι κάποιες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κάτω στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά με απόφαση της ελληνικής αστυνομίας γίνεται αυτή η κατανομή. Τώρα, έχουμε πει ότι ως περιφέρεια, επειδή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα κατά καιρούς όσον αφορά το κομμάτι, είχαμε ζητήσει ότι στο κομμάτι των προσφύγων ήδη υπάρχουν, για να μην λέμε, ας πούμε, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μεταναστών, προσφύγων, στην περιοχή της Καστοριάς. Και έχουμε πει ότι θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή και κάτω από ειδικές συνθήκες. Μισό λεπτό, είπατε, έχουμε έναν ιδιαίτερο αριθμό ήδη στην Καστοριά. Μπορούμε να πούμε, κύριε Σαββόπουλε, ποιος είναι ο αριθμός προσφύγων, νομίζω, περισσότερο παρά μεταναστών που έχουμε αυτή. Προσφύγων, ναι. Πόσοι προσφύγων είναι στην Καστοριά στις δομές, φιλοξενίες, ξενοδοχεία κτλ.? Πρέπει να ξεπερνάει τους 200, είναι 250 κάπου τόσο. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα κανονικά, να είναι 251 και να ξέρουμε ότι είναι 251. Είναι κάτι που μεταβάλλεται, κύριε Νατσούλη. Ναι, δηλαδή, γιατί μεταβάλλεται? Μπορεί, ας πούμε, στο δεκαήμερο κάποιοι προωθούνται, ξέρω εγώ, προς... Πού προωθούνται? Αυτή η ιστορία του προωθούνται. Αυτή η ιστορία του προωθούνται, κύριε Σαββόπουλε, μισό λεπτάκι. Είναι πραγματική, αφού δεν μπορούν να φύγουν από εδώ. Πού πάνε? Πάνε αλλού, σε άλλο νομό? Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι κάποιοι, δηλαδή υπήρχε μια ΜΚΟ εδώ σε μια δομή η οποία σταμάτησε να λειτουργεί εδώ και 3 μήνες. Αυτή είχε κάποια ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία δεν ξέρω τώρα αν τα πήγε σε κάποια άλλη περιοχή ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση που είναι το αντικείμενο της αυτό τώρα όσον αφορά δηλαδή τη φιλοξενία των προσφύγων. Είναι κάτι που μεταβάλλεται, δηλαδή μπορεί σήμερα να είναι 250, μετά από 10 μέρες να είναι 230. Αλλά αυτή την εποχή πιστεύετε ότι πάνω κάτω είναι 250. Είναι 250, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει, ας πούμε, και όπως ξέρετε, κάποιες συναντήσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας όσον αφορά τις δομές. Για τα σχολεία. Για τα σχολεία, ναι. Είναι κάτι που τέλος πάντων στο κομμάτι το αποφασιστικό ως περιφέρεια δεν μας λαμβάνει υπόψη κανένας και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Αυτό όμως είναι σωστό. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, κύριε Σαββόπουλε. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα. Βεβαίως έρχονται χωρίς καν να ρωτήσουν, εν πάση περιπτώσει, να τα παραβλέψουμε αυτά τα θέματα. Είναι σαν να μπαίνει στο σπίτι σου κάποιος που δεν τον έχει και καλές κιόλας. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε, να έχουμε τουλάχιστον την ενημέρωση. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να έχουμε τουλάχιστον την ενημέρωση? Δεν είναι δύσκολο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά γιατί γίνεται, για να προλαμβάνονται. Στην συνάντηση που είχε γίνει με τον κύριο Χρυσοχοίδη πριν περίπου 1,5 μήνα, στο πρώτο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου, είχε ζητηθεί η άποψή του μεταξύ και άλλων περιφερειακών και είπε ξεκάθαρα ότι εμείς ως περιφέρεια αυτή τη στιγμή και αδυνατούμε και δεν επιθυμούμε έτσι την φιλοξενία των προσφύγων. Ποιος το είπε αυτό, δεν επιθυμούμε? Ο κύριος Κασαπίδης. Η συνάντηση που έχει γίνει με τον υπουργό της ελληνικής αστυνομίας της δημοσίας τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη, είχε κάνει μια συνάντηση ο κύριος Χρυσοχοίδης μέσα στο Σεπτέμβριο που κάλεσε όλους τους περιφερειάρχες. Και ζητήθηκε η άποψή τους. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να έχουμε πληροφόρηση και ενημέρωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενημέρωση, κύριε Νατσούλη. Αυτό όμως είναι ενημερωμένοι, ας πούμε, και οι καθήλυνα αρμόδιοι που όσον αφορά, πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάποιες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να πάρθει μια απόφαση και να στείλουν, λέω, εφόσον υπάρχουν και οι δομές φιλοξενίας. Εσείς, κύριε Σαββόπουλε, για να το δούμε λίγο, γιατί λένε πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνονται. Και οι δομές φιλοξενίας. Δηλαδή, τώρα εγώ
Δεν ξέρω και δεν μπορώ να φανταστώ. Ποιοι έχουν υπογράψει, αυτό λέω. Να φέρουν στην Καστοριά, ναι. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει. Αυτό όμως, δηλαδή... προσέξτε λίγο, προσέξτε με λίγο κύριε Σαββόπουλε. Λένε ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνουμε ούτε τον Αντιπεριφερειάρχη, ούτε τους δημάρχους, αφού αυτή η ιστορία έχει να κάνει μεταξύ των προσφύγων, των ΜΚΟ, αλλά και των ξενοδόχων που υπογράφουν τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Ναι. Είναι έτσι όμως. Είναι μια δουλειά, μια business αυτό το πράγμα δηλαδή, που δεν αφορά κανέναν άλλον στην τοπική κοινωνία. Όχι, δεν είμαστε αυτή τη άποψη και το έχουμε πει. Αυτό ακριβώς. Θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή στο κομμάτι που, του καταμερισμού. Γιατί εγώ κατανοώ τώρα ότι το θέμα το προσφυγικό είναι πολύ έντονο και πρέπει να αποσυφορηθεί και λίγο στα νησιά και πρέπει έτσι στην διαδικασία του επιμερισμού, ίσως ας πούμε αναλογεί και ένας αριθμός ο οποίος πιθανόν να έρθει κάτω από προϋποθέσεις και στη Δυτική Μακεδονία, έτσι, για να μην θεωρηθούμε ότι... Στη Δυτική Μακεδονία οι φήμες που κυκλοφορούν για να μιλάμε με βάση αυτό... σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς, σε συνεργασία με την περιφέρεια, ναι. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές. Εσείς αυτές τις φήμες έχετε ακούσει για 1.500 έως 2.000 στη Δυτική Μακεδονία, από τους οποίους περίπου 500-600 θα έρθουν Καστοριά. Έχει γραφτεί κάτι αντίστοιχο, έτσι, σε επίπεδο πληροφορίας, έτσι. Δεν είναι, ναι, δεν είναι πληροφορία. Νομίζω ότι είναι ακόμα φήμη. Κανείς δεν μπορεί, επειδή το ψάξαμε το θέμα, δηλαδή, το έχει γράψει, να το ακούσαμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πληροφορία, σας το λέω, είναι φήμη και γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο. Η φήμη όταν γίνει πληροφορία είναι κάτι άλλο. Προς στιγμή νομίζω όμως είμαστε ακόμα στην φήμη. Εσείς όμως, πώς θα αντιδράσετε σε ένα τέτοιο... Θα αντιδράσετε ή θα πείτε... Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση τώρα στο οποίο δεν έχουμε... Όταν ας πούμε αποφασίσει η ελληνική αστυνομία να φέρει 40 πρόσφυγες σε ένα κατάλημα το οποίο πιθανόν να έχει υπογράψει, βλέπετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς έχουμε πει την άποψή μας. Τώρα το θέμα της αντίδρασης, όταν έρθουν οι πρόσφυγες εδώ, καταλαβαίνετε ότι εκεί πιθανόν, εφόσον δημιουργήσουν προβλήματα, είναι κάτι το οποίο θα είναι ένα προϊόν έτσι... μια συζήτηση για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε. Οι ξενοδόχοι που λένε δεν έχουμε δουλειά, οπότε τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς υποχρεώσεις. Έχουμε πει την άποψή μας κάτω από προϋποθέσεις και κάτω από μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει και με εμάς, να εξετάσει όλους τους παράγοντες. Ναι. Εσείς δεν είμαστε στο κομμάτι το αποφασιστικό, ούτε καν στο κομμάτι της ενημέρωσης. Δηλαδή και η απόφαση να πάρει από κάτω το Υπουργείο και η ελληνική αστυνομία δεν θα μας ενημερώσει κανένας. Θα το μάθουμε πιθανόν από κάποιο ειδησιογραφικό μέσο τοπικό και... Όσοι αν σας ακούγεται περίεργο, αυτό είναι ένα παράπονο. Ναι. Mm-hmm. Εσείς όμως, κύριε Σαββόπουλε, θα πείτε δεν θέλουμε, όπως λέει και ο κύριος Κασαπίδης. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, εμείς έχουμε πει την άποψή μας. Κάτω από προϋποθέσεις και κάτω από συζήτηση, μπορούμε να δεχτούμε έτσι στα πλαίσια αυτό που αναλογεί και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εφόσον υπάρχουν και οι σύμφωνες γνώμες της τοπικής κοινωνίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν τους φέρνουν και να πούμε ότι δεν τους θέλουμε, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει την απόφαση αυτή, στην οποία δεν μας βάζουν στη διαδικασία της ενημέρωσης. Και όσο και ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, τόσο θα φωνάζει περισσότερο, τόσο θα ανησυχεί περισσότερο, τόσο ίσως και να φοβάται περισσότερο, για να μην πει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό φοβάται. Μην αρχίζει να μπουκάρει σε σπίτια, μην αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε συνηθίσει αλλιώς στην Καστοριά μια ήσυχη τοπική κοινωνία χωρίς πολλά-πολλά. Ξέρετε, αν μας ταράξετε και αυτό το προνόμιο τελικά όπως είναι τα πράγματα, η ησυχία δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πράγμα τελικά, κύριε Σαββόπουλε, εκεί δεν ξέρω τι αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν και εδώ. Όσο επαναλαμβάνω μένουν και ανημέρωτοι... Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι πολίτες. Και συνεχίζεται αυτό, έχει δύο μήνες τώρα. Τουλάχιστον όσο είμαστε περιφέρεια και αρχίζει συνεχίζεται. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πει την άποψή μας. Τώρα από εκεί πέρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν με τους ξενοδόχους έχετε κάποια επαφή. Αν δηλαδή παίρνετε πληροφορίες, ποιοι έχουν υπογράψει, γιατί. Όχι, δεν υπάρχει. Ακούγονται κάποια που ονόματα τυχαία, που έχουν υπογράψει. Το καλοκαίρι που είχα συζητήσει με κάποιον που είχε φιλοξενήσει κατά το παρελθόν και του ρώτησα πώς έγινε η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από τον ίδιο τον ιδιώτη μέσα από μια ιστοσελίδα. Ηλεκτρονικά υποβάλλει την αίτηση αυτός που επιθυμεί να μπει στη διαδικασία και να φιλοξενήσει ανάλογα με το κατάλημα που έχει ή κάποιο μικρό ξενοδοχείο.
Αλλά δεν είναι κάτι που το κάνουν μόνοι τους. Δεν εμπλέκεται πουθενά η περιφέρεια. Και δεν το ξέρει και κανένας. Ούτε η αστυνομία το ξέρει, να ξέρετε, κύριε Νατσούλη. Ούτε η αστυνομία το ξέρει. Αυτό μπορώ να σου το πω και εγώ, γιατί και εμείς έχουμε. Δεν ξέρει ακόμη και η αστυνομία, ή τουλάχιστον δεν το κρατάνε, αν το ξέρουν, το κρατάνε ευθαυσπράγιστο, θα λέγαμε, μυστικό. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκεί. Εσείς θα ήσασταν πιο ελαστικός, κύριε Σαββόπουλο, σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και θα ήσασταν αρνητικός στην έλευση εδώ μεταναστών σε κλειστές δομές? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μια κλειστή δομή στην Καστοριά χωράει ή δεν χωράει? Θα τη θέλατε ή όχι? Τι σημαίνει κλειστή δομή και πού θα κλειστή είναι? Κλειστή δομή είναι αυτό που ακούγεται, ότι για τους μετανάστες μόλις δημιουργηθεί το προφίλ τους. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη. Δηλαδή, πού θα γίνει αυτή? Μέσα εκτός πόλους, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Κάπου, τέλος πάντων, πιθανόν να μην ενοχλούν και. Κάτι ακούγεται για τα παραλίμνια χωριά, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα. Δεν ξέρω. Ναι. Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση σε κάποιες έτσι δομές οι οποίες πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά. Ήδη υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων στην περιοχή της Καστοριάς. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρουμε ότι σαν δομές, τέλος πάντων. Να πω ότι έχει γίνει λίγο επικίνδυνη η κατάσταση, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που γυρνάνε στις ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο ασφαλείας. Δεν φοράνε ένα γυλαίκο, ένα φακό, κάτι. Πραγματικά θα έχουμε. Δηλαδή, δεν θέλω να μαντέψω άσχημα πράγματα, αλλά βλέπω ότι πολύ μεγάλος κίνδυνος υπάρχει, γιατί. Και με τα ποδήλατα. Πού είναι και τόσα ποδήλατα, πού βρέθηκαν τόσα ποδήλατα? Είναι εκπληκτικό. Ο καθένας έχει από ένα ποδήλατο. Αλλά από εκεί και μετά, όσοι γυρνάνε νύχτα στα ξενοδοχεία από Δεσπηλιό, ας πούμε, εκεί που τους βλέπω συνέχεια, δεν τους βλέπεις. Τους βλέπεις τελευταία στιγμή, δεν έχουν κανένα προστατευτικό. Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ οι υπεύθυνοι των δομών να τους εξηγήσουν ότι κάτι πρέπει να φοράνε, ένα γυλαίκο, ένα φακό, κάτι να φαίνεται. Θα έχουμε ατύχημα, δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στις νυχτερινές ώρες με τον σκοτεινό δρόμο στον οποίο κινούνται. Τους βλέπεις κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Έχει επικινδυνότητα και θέλει προσοχή από όλους. Έχει επικινδυνότητα. Θα τρέχει κόσμος, θα κλάψει κόσμος για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και είναι κρίμα. Λοιπόν, θα ήσασταν υπέρ, λέει, τα κονδύλια αντί να δίνονται ΜΚΟ, λέει, ένα μήνυμα εδώ, να αξιοποιούνται από την περιφέρεια, από τους δήμους κτλ. Και όχι να. Γιατί τώρα με τις ΜΚΟ ακούγονται πάρα πολλά, κύριε Σαββόπουλε. Εντάξει, κύριε Νατσούλη, είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχουμε την πλήρη ενημέρωση όσον αφορά τη διαδικασία. Ασχολείται, είπα, τη αρμοστία με αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν κατά αποκλειστικότητα τη διαδικασία αυτή της φιλοξενίας του μέρους τους οποίους, τη φροντίδα δηλαδή, το που θα μείνουν και τη διαδικασία της διατροφής και όλα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί, βλέπετε, την ίδια την κυβέρνηση, τους αρμόδιους υπουργούς. Έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μεγάλος αριθμός έτσι στα νησιά. Βλέπουμε εικόνες οι οποίες είναι απίστευτες. Σίγουρα μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Και αυτό λέει και ένα μήνυμα που έρχεται εδώ για να μην. Δηλαδή να δούμε με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη, έτσι, από πλευράς ελληνικού κράτους, φιλοξενία. Και αυτό λέει και ένα μήνυμα εδώ. Γιατί δεν σκεφτόμαστε, λέει, και ότι αυτοί είναι και άνθρωποι και μπορούμε να βρούμε μια λύση. Μόνο κινδυνολογούμε. Θα κινδυνολογούμε όσο δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό να το πούμε 100 φορές. Όσο ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ή τι είναι αυτό που έρχεται ή τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκεί πραγματικά θα κυριαρχεί η κινδυνολογία. Είναι μοιραίο. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Ναι, προς στιγμή τουλάχιστον, διότι προς στιγμή τουλάχιστον. Είμαστε δυστυχώς χωρίς ενημέρωση, για να σας φαίνεται περίεργο. Ναι, κάτι ναι, το οποίο δεν μας ναι, αρέσει, ναι. Κάτι το οποίο πιθανόν να μεταβάλλεται. Γίνεται προσπάθεια και από τον Περιφερειάρχη αλλά και από όλους μας να υπάρχει έτσι μια συζήτηση, ναι, και μια, τέλος πάντων, ενημέρωση από πλευράς του τι θα κάνει το Υπουργείο. Δεν ξέρω τώρα, σας λέω, ό,τι υπάρχει νεότερο θα είμαστε ανοιχτοί για να σας ενημερώσω. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα τα πούμε σύντομα, φαντάζομαι, για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω με ποια αιτία θα τα πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, Σαββόπουλε. Καλημέρα.